Χαίρετε φίλες και φίλοι από το Ολυμπιακό Γυμναστήριο των Άνω Λιωσίων, Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου. Καλό μήνα σε όλους. 11η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της D2 League. Η Hannibal, η μαυροφορεμένη, υποδέχονται τον Εθνικό Σταρ με τα κόκκινα. 4-6 ρεκόρ για τους τυπικά γηπεδούχους Hannibal, στο 5-5. Μια νίκη πάνω δηλαδή ο Εθνικός Σταρ, όλα έτοιμα για το Τζάμπολ, πρώτη κατοχή. Για τους τυπικά φιλοξενούμενους θα δούμε σιγά σιγά και τις πεντάδες των δύο ομάδων, ομολογώ ότι δεν τις γνωρίζω. Ζουρίδης στον Δελιδάκη και τώρα Φλάσκος. Ωραία προσπάθεια αλλά άστοχη από τον Τόλια που αστοχεί με το 11. Λοιπόν ο Τόλιας με το 11, ο Φλάσκος με το 1, ο Δελιδάκης με το 10. Το 32 είναι ο Σιαπάνης, με το 23 ο Ζουρίδης. Για τους φιλοξενούμενους, 2 πόντων άστοχο από τον Κώστα Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος με το 6, ο Χριστόπουλος με το 7. Το 0 είναι ο Μπελεφάντης που μίλησε και στην κάμερα της διοργάνωσης λίγο πριν το τζάμπολ. Με το 4 είναι ο Γούβης. Ενώ με το 17 ο παίκτης που μόλις αστόχησε πίσω από τη γραμμή, τον έχει και 75, είναι ο φιλάρετος Κότσιφας. Κάπως έτσι κυλά το πρώτο λεπτό και κάτι παραπάνω χωρίς καλάθι. Ωραία λόγω πως τεπίδες, η δεύτερη ευκαιρία χωρίς αποτέλεσμα, στόχισε με το 21 ο Βαλμάς. Ωραία το κόψιμο από τον Χριστόπουλο, ο οποίος θα στοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο καλάθι. Τόλια στην άλλη πλευρά και κερδίζει φάουλ, πρωτοσφύριγμα στο μάτς. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές, ενώ φαίνεται να έχει χτυπήσει εκεί παίκτης των γηπεδούχων. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Μια στις δύο βολές, πρώτος πόντος στο μάτς, επιθετικό το rebound από τον Φλάσκο, έξτρα κατοχή όμως που πάει στράφη αφού κάνει λάθος εκεί ο Βαλμάς. 0-1 λοιπόν ο Εθνικός Σταρ, έπειτα από 2 λεπτά εδώ στα Λιώσια. Κάνει πολύ στην επίθεση, εκεί η συνεννόηση, εποφελήσεται και κλέβει Δελιδάκης, σαν τρέιλερ, αλλά άστοχος ο Σιαμπάνης. Λοιπόν, του Κότσιφα. Τώρα Χριστόπουλος. Μια λάθος πάσα, κλέβει ξανά ο Δελιδάκης, σε κατάσταση εφηνδιασμού, Εθνικός. Κατοχή όμως ξανά για τους Hannibal, λάθη επιλαθών. Χριστόπουλος μπάλα στο low post, εκείνο ο Γούβης θα πετύχει καλάθι με ωραία προσπάθεια, πρώτο καλάθι εντός παιδιά στο μάτς και 2-1 για τους τυπικά γηπεδούχους Hannibal. Αστοχό το σούτ του Φλάσκου, Κότσιφα και τώρα Χριστόπουλος διατρίζει τα φάουλ, τίποτα λέει ο ρέφερι. Πάνης ωραία στον Δελιδάκη, σουτιά 2 με καμπύλη. Πάνω από τον Ανδρέα Γούβη. Ά,
Φάντι. Γρήγορο transition του εθνικού, υψώνει. Ωραία ο Δελιδάκης για να έρθει και να σκοράρει με το 21 ο Βαλμάς. 2-3, πρώτο καλάθι της παιδιάς και για τον εθνικό. Τόπουλος θα δώσει πολύ ενέργεια στην ομάδα του, εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Παραμένει το 2-3, 5,5 λεπτά ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βελιδάκης τον Σιαπάνη, εκείνος τρυπά τη ζώνη αλλά δεν ευστοχεί. Λοιπόν από τον Βελεφάντη. Συνδυασμός του εθνικού, χάνεται όμως το καλάθι από τον Δελιδάκη, αυτό έχει εξεπαθείς. Μένει το 2-3. Βελεφάντης έχει δει τον Χριστόπουλο, εκείνος θα στοχίσει με τη σειρά του. Προσπάθεια για Γιαννόλου, πάσα από τον Βαλμά. Νέο πρόσωπο για τους τυπικά γηπεδούχους, ο Δημήτρης Χριστόπουλος με το 13. Ενώ Σιαμπάνη σε μια προσωπική ενέργεια θα νικήσει στην αντίπαλη άμυνα με ένα όμορφο φλότερ. 2-5. Για τον εθνικό, μόνο στον εφουδιασμό. Δεν θα λαθέψει αυτή τη φορά ο Κώστας Δελιδάκης. Ανοίγει τον προσωπικό του λογαριασμό και κάνει το σκορ 2-7. 3-45 πριν το φινάλε της πρώτης περίοδου. Ο εθνικός πατά καλύτερα στο παρκέ. Χτίζει διαφορά 5 πόντων. Πιεστική άμυνα από τον Βαλμά που θα κλέψει. Φάουλ έξυπνο από τον Χριστόπουλο. Σταματά τον αντίπαλο εφουδιασμό. Περνά ανάμεσα από δύο, ελευθερώνει για τον Βαλμά, εκείνος ελεύθερος σε σουτ 2 πόντων θα στοχίσει. Κατοχή για τους παιδούχους. Νέο πρόσωπο για τον εθνικό, το νούμερο 66, ο Λάπας. Χριστόπουλος, ωραία, η μπάλα θα φτάσει στον Γκούβι που δεν μπορούσε να σκοράρει.
γρήγορο ρυθμό στο ματ. Δελιδάκης στον Σκιαπάνη. Σκύριγμα για φάουλ, το χρεώνεται ο Δημήτρης Χριστόπουλος. Βαλμάς, πάσα στη weak side, Σκιαπάνης, Λάπας, το κόψιμο εξαιρετικό και το καλάθι φυσικά από τον Κωνσταντίνο Τόλια, ωραία φάση. Ίσως η πιο ωραία που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον Εθνικό. 2-9. Καλώνει η διαφορά, Χριστόπουλος θα δεχτεί ένα συγκλονιστικό στόπ από τον Βαλμά που κλείνει το γενικό στα Λιώσια. Τρομερή φάση. Τον Χριστόφορο Βαλμά. 109 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο, στο συν 7. Ο Εθνικός Χριστόπουλος παίρνει screen. Τον αριστερό διάδρομο. Θα κερδίσει φάουλ. Μείωσαν οι γηπεδούχοι. Τόλιας. Βαλμάς. Ο Δελιδάκης για δύο, δεν είναι καλό το σουτ. Υποφελήσε το Δημήτρης Χριστόπουλος. Κρατά και δίνει, δεν δίνει. Κάνει λάθος. Διορθώνει όμως την κατάσταση ο Κώστας Χριστόπουλος που θα βγάλει πολύ ωραία πάσα για τον Γούβη. Εκείνος θα σταθεί άτυχος στη συνέχεια της φάσης, αφού η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Βαλμάς με μια ωραία σταυρωτή θα δώσει στον Τόλια. Κερδίζει φάουλ, όχι δεν είναι ο Τόλιας, είναι ο Λάπας. Έχει το δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Επιστροφή για το τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Κάνει πολύ στην επίθεση με τον Χριστόπουλο. Έχει εκρηκτικό πρώτο βήμα για να βγάζει ωραία πάσα. Αστοχή στη συνέχεια της πάσης με το 8 ο Δαμουλάκης που πέρασε για πρώτη φορά το μάτς. Ο Βαλμάς στον εφημπιασμό. Επιμένει και ο επιμένονικά όχι, θα αστοχήσει. Δεύτερη ευκαιρία όμως για τους τυπικά φιλοξενούμενους. Να διακοπεί το παιχνίδι. Αναγκαστική αλλαγή έχουμε. Δημήτρης Χριστόπουλος αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Ελπίζουμε να επιστρέψει σύντομα στο μάτς. 19 δευτερόλεπτα απομένουν. Πάσα του Χριστόπουλου για τον Κότσιφα που δεν θα προλάβει, τέλος στην πρώτη περίοδο, 3-9 μπροστά ο Εθνικός. Δεύτερο δεκάλεπτο στα Λιώσια, πρώτη κατοχή για τους Χάνιμπαλ. Τα αδέρφια Χριστόπουλου, τον Μπελεφάντη, τον
Κότσιφα. Και ποιον ξεχνάω. Και τον Δαμουλάκη ξεκινούν την δεύτερη περίοδο και μάλιστα με καλάθι, μειώνοντας στους 4 πόντους τη διαφορά, 5-9. Ωραία συνεργασία, αλλά στόχο σουτ στην άλλη πλευρά από τον Φλάσκο. Λοιπόν, ο Φλάσκος με το 1 με το 32 σκιαπάνης. Ο Βαλμάς με το 21. Με το 11 ο Τόλιας, ενώ ο Χριστόπουλος αστοχή σε προσπάθεια για lay-up. Σκιαπάνης. Πάσα, κλέψουμε του Χριστόπουλου. Μπάλα θα φτάσει στον Δαμουλάκη, εκείνος θέλησε να δώσει στον Κότσιφα που δοκιμάζει τώρα για δύο, αλλά είναι άστοχος, rebound του Βαλμά. Λάσκος στον Τόλια. Καλή άμυνα του Δαμουλάκη με μπλονζόν θα κλέψει. Εντυπωσιακός. Χριστόπουλος. Σταματά την τρίπλα, ψάχνει στήριγμα και κερδίζει φάουλ. Όχι. Βήματα. Τόλιας. Ζητά ο Βαλμάς. Βάλα το φτάσει στον Φλάσκο. Κατοχή για Χάνιμπολ. Για τον Εθνικό. Δευτερόλεπτα λοιπόν. Με τον Εθνικό. Βαλμάς με μια προσπίση θα φτάσει κοντά στο καλάθι, αλλά θα αστοχίσει. Έκλεψε ο Χριστόπουλος. Σαν τρέιλερ, ωραίο καλάθι. Από Μπελεφάντη. 9, 1, 4 μηδέν σερί στα πρώτα 3 λεπτά της δεύτερης περίοδου τρέχουν οι γηπεδούχοι, ενώ ο Σκιαμπάνης κερδίζει φάουλ στην άλλη πλευρά. Φάουλ που χρεώνεται ο Κώστας Χριστόπουλος. Διαφορά έχει πέσει στους 2. Αλλαγή των Χάνιμπολ στο πάγκο ο Δημουλάκης, στο παρκέ ο Γούβης. Αλλαγή στη front line λοιπόν. Αλλαγή και στην άλλη πλευρά, στον πάγκο ο Λάπας, στο παρκέ ο Φλάσκος που θα πάει στην επαναφορά. Τόλιας στον Σιαπάνη. Για 3 από 45, η μπάλα έχει βρει στο πόδι του Τόλια. Ξανά για τους γηπεδούχους που έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά αν σκοράρουν για 3. Αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος, δεν έχουμε δει τρίποντο μέχρι στιγμής στο μάτς. Στοχίσε ο Μπελεφάντης. Χωρίς καλάθι εδώ και 3,5 λεπτά ο Εθνικός. Σπάει τώρα το ρόδι ο Δελιδάκης. 7-11. Ωραία εκτέλεση. Φάντης, τον Κότσιφα, πιέζει και κλέβει ο Δελιδάκης, βάζει και την μπάλα. Έξυπνα ο Κότσιφας, με ένα τυπ θα κλέψει.
σχεδιασμό. Η μπάλα περνά εκτός από τα χέρια του Χριστόπουλου, έτσι κατοχήνει ξανά για τον Εθνικό. Φαίνεται να βρίσκει τα πατήματά του και στη δεύτερη περίοδο. 5 και 48 ακόμα για την ανάπαυλα, συν 4 για την ομάδα του Εθνικού Σταρ. Σιαπάνη στον Βαλμά και από εκεί στη Ουτσάη, δοχή. Κατοχή όμως παραμένει για τον Εθνικό. 11-2 ακόμα, Δελιδάκης θα επαναφέρει. Τόλιας τίθεται στο close out, θα πάει μέχρι μέσα. Πανέμορφο καλάθι από τον Κώστα Τόλια. 7-13. Χριστόπουλος ξεμαργαρίστηκε και πήρε ο έτερος Κώστας Χριστόπουλος. Πήγε να βγάλει ωραία πάσα, καλή έμπνευση. Κακή εκτέλεση αυτή την πάσα προς τον Βούβη. Φλάσκος. Βαλμάς. Κλείστησε. Τυχώς δεν έχει χτυπήσει. Ο Σιαφάνης με ένα φλότερα στο χ. Ριμπάν του Βούβη. Τώρα σε κατάσταση εφηβιασμού οι γηπεδούχοι 2 με 3. Φάουλ. Το κερδίζει ο Χριστόπουλος. Ποτικά εκεί θα πάει να τον σηκώσει ο Τόλιας. Ωραίο στιγμιότυπο, 2 βολές για τον Κωνσταντίνο Χριστόπουλο. Από ένα φάουλ για κάθε ομάδα. Αλφάδη από τον έμπειρο point guard των γηπεδούχων, 9-13. Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου. Σιαπάνης στο πλάι για τον Δελιδάκη που οπλίζει για 2 και ευστοχή ξανά. Ασίστ του Σιαπάνη, 9-15. Ο Δελιδάκης κάνει καλό μάτς. Χριστόπουλος για 3, βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Κότσιφα, νέα ευκαιρία, το Eurostep του Χριστόπουλου εξαιρετικό, συνεχίζει την πολιορκία αλλά έχει βρει την μπάλα με το πόδι ο Βαλμάς, λέει ο ρέφερι. 4 δευτερόλεπτα για Χάνιμπολ. Δύο δευτερόλεπτα τώρα. Δύο δεύτερα, κάνει ένα σκιν. Για να δούμε τι προλαβαίνουν να κάνουν. Πελεφάντη στη λήξη του χρόνου επίθεσης. Μαζέψει ο Βαλμάς. Σιαπάνης. Τρίποντο. Στο τρίποντο μάλλον. Του Λάπα στην διαφορά στους 8 πόντους για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος. Μάλλον είχαν προηγηθεί και με 2-11 οι φιλοξενούμενοι. Ατυχώς ο Χριστόπουλος υποφελεί στον Πελεφάντης αλλά στο χει εξεπαφής. Ριμπάν του Παλμά στη συνέχεια. Δελιδάκης ξαναπήρε από τον Τόλια, πασάρει για τον Σιαπάνη, εκείνος δημιουργεί άλλο ένα ρήγμα στην άμυνα των Χάνιμπολ. Βαλμάς κατά το καλάθι επιμένει και σκοράρει, μάξιμη διαφορά στους 10 πόντους για πρώτη φορά, 9-19 αμέσως το time out από τους γηπεδούχους, σε λίγο και πάλι μαζί. Σκάρτα 3 λεπτά ακόμα για να λήξει το πρώτο ημίχρονο. Ο Εθνικός έχει ξεφύγει πλέον με 10 πόντους και η Χάνιμπολ αναζητά αντίδραση. Χριστόπουλος παίρνει screen πάνω του Σιαπάνης, πασάρει ωραία στην αδύνατη πλευρά. Έτερος Χριστόπουλος για 2 στο καλάθι, ωραία φάση από τους γηπεδούχους. 11-19.
Τελιδάκης τον σιαπάνει. Μεσοωρέα ελευθερώνει στο πλάι για τον Φλάσκο. Πάσα με ρίσκο, τι πάσα, κλέβεται. Χριστόπουλος κερδίζει φάουλ, είναι το δεύτερο ομαδικό για τον Εθνικό, μόλις ένα φάουλ. Έχουν οι γηπεδούχοι. Χριστόπουλος έχει ανέβει ο Γούβης για το screen, Χριστόπουλος από την αντίθετη πλευρά. Τώρα θα πάρει το screen. Θα πάει μέχρι μέσα αλλά θα αστοχίσει. Σιαπάνης. Έχει βήματα. Θα βάζει με τον εαυτό του. Παραμένει το 11-19. Κάτω δεύτερο λεπτά ακόμα. Στο πρώτο ημίχρονο. Χριστόπουλος, ωραία σταυρωτή, πάσα εξαιρετική για τον Δαμουλάκη που στάθηκε άτυχος. Σιαπάνης, ωραία, θα πασάρει, στόχισε Φλάσκος, αν δεν κάνω λάθος. Φάουλ στη συνέχεια. Δεύτερο και για τους Hannibal. Παραφορά από το πλάι. Έχει χτυπήσει ο Χριστόπουλος, πιάνει τη μέση του. Ας μην είναι κάτι σοβαρό. Μικρή διακοπή. Συνεχίζει ο Χριστόπουλος. Δεν καταλαβαίνει από τραυματισμούς. Σιαπάνης. Τελευταίο λεπτό στο πρώτο ημίχρονο. Η διαφορά στους 8. Το πρώτο τρίποντο του αγώνα δεν θα έρθει ακόμη. Μάχη για την κατοχή. Φάουλ του Τόλια. Μια κατοχή λογικά για κάθε ομάδα. Χριστόπουλος. Σαρή. Στον Κότσιφα, εκείνος το ζυγίζει από μακριά αλλά κάνει airball. Ζαμουλάκι στο επιθετικό rebound. Δεν έχει ανανεωθεί όμως το χρονόμετρο. Και έτσι θα έχουν 6 ακόμη δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους οι γηπεδούχοι για να σκοράρουν και να μειώσουν τη διαφορά. 23,7 απομένουν συνολικά στο ρολόι. Χριστόπουλος. Δεν περίμενε την πάσα ο Δαμουλάκης, κακή συνεννόηση ανάμεσα στους δύο. 17 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τον Εθνικό Σταρ. Σιαπάνης. Μένει στον αέρα, αστοχή σε σουτ δύο πόντων. Το σουτ για τρεις είναι άστοχο από τον Δελιδάκη και κάπως έτσι θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με το σκορ στο 11-19. Δεύτερο ημίχρονο στο κλειστό της ΑΕΚ. Πρώτη κατοχή για τον Εθνικό. Ανώτερος ο Εθνικός Σταρ στο πρώτο ημίχρονο. Προηγήθηκε με διψήφια διαφορά κάποια στιγμή. Διαφορά στους 8 τώρα, 11-19 το σκορ. Ωραία συνεργασία σου, ούτε εκτός ισορροπίας και καλάθι από τον Δελιδάκη που κάνει τη διαφορά. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, ο Δελιδάκης με το 10, το 32 Σιαπάνης, με το 21 ο Βαλμάς, με το 11 ο Τόλιας και με το 66 ο Λάπας στην πεντάδα του Εθνικού. Προσπάθεια για κλέψιμο που ολοκληρώνεται από τον Λάπα. Να κερδίζει την κατοχή για την ομάδα του. Λοιπόν οι δύο Χριστόπουλοι, ο Μπελεφάντης, ο Γούβης και ο Κότσιφας για τους γηπεδουχούς. Τελιδάκης, Σιαπάνης, πάει κοντά στο καλάθι, κερδίζει φάουλ, θα εκτελέσει βολές.
πρώτη. Δεύτερη, το rebound επιθετικό, εκεί με υπερπροσπάθεια από τον Τόλια. Σφύριμα για ποιο λόγο. Τεχνική ποινή στον Τόλια, λέει ο ρέφερι. Για εσκευμένο αγώνα. Θα τη βάλει 12-21. Κατοχή από εκεί που σταμάτησε το μάτς. Τον εθνικό δηλαδή. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα. Σουτ στη λήξη από τον Βαλμά είναι άστοχο. Θα τρέξει ο Χριστόπουλος. Θα περάσει τώρα το κέντρο. Τρίποντα του Κότσφα. Πάμε του Βαλμά. Σιαπάνης. Πάει την baseline. Κάρει ωραία στον Βαλμά. Εκείνος σουτάρει για δύο. Μάχη για το rebound. Τρέχει ο Βαλμάς και σώζει εντυπωσιακά. Τόλιας το βάζει απέναντι στον Βούβι, εδώ τον νικά στην προσωπική της μονομαχία. 12-23. Μάξιμουμ προβάδισμα στους 11 πόντους για τον εθνικό στάρ, που δείχνει να πατά καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Κερδισμένο φάουλ για τον Χριστόπουλο. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Μέσα η πρώτη. Έξω η δεύτερη. Και φάουλ από τον Μπελεφάντη. Και απάνεις. Κλέψει ο Χριστόπουλος. Κυρία για εφονδιασμό. Χριστόπουλος από το αριστερό διάδρομο τελικά θα αστοχίσει. Λάπας. Νέο λάθος. Κλέψει όμως ο Δελιδάκης. Ο Δαιμόνιος εκεί ανακτά την κατοχή για την ομάδα του. Λάπας. Ξανά Δελιδάκης. Καπανής. Ωραία σταυρωτή. Δελιδάκης για δύο, υποπίεση θα αστοχίσει. Πάμε τον Μπελεφάντη. Κύλησε το πρώτο τρίλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο. Χριστόπουλος πίσω από το screen για δοκιμάζει για τρεις. Πρώτο τρίποντο στο μάτς λοιπόν από τον Αδίνο Χριστόπουλο. Ωραία εκτέλεση. Καλά ψυχολογίας για τους γηπεδούχους που μειώνουν την απόσταση 16-23. Λάπας. Τελιδάκης. Εκτός ισορροπίας ο Σιαπάνης, εποφελήσε το Τόλιας. Κάνει πάρτι στα αρχιτικά rebound και θα κερδίσει και φάουλ. Το φάουλ χρεώνει τον Μπελεφάντης, είναι το δεύτερο για τους Χάνιμπολ. Ένα έχει ο εθνικός. Βγήκε η άμυνα. Χριστόπουλος. Καλά.
Δεν θα του κάνει το χατήρι, έχει κερδίσει όμως το φάουλ. Νέες βολές. Κώστα Χριστόπουλο. Time out έχουμε. Time out λοιπόν, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστροφή στα λιώσια για τις βολές του Χριστόπουλου. Στο καλάθι πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Καλά ποσοστά για τους γηπεδούχους από τη γραμμή των ελευθέρων βολών. Διαφορά πέφτει στους 5. Τρέχουν ένα μικρό σερί 6-0. Τρίποντο στην άλλη πλευρά, εύστοχο. Κώστα Τόλια, πρώτο τρίποντο και για τον εθνικό. Άμεση απάντηση στο σερί της Hannibal. Τώρα ξανά στους 8 πόντους. Ο Ελεφάντης δεν θα μπορέσει να πάρει, πήρε ο Δελιδάκης. Τόλιας, Λάσκος, Δελιτσάκης, καλή κυκλοφορία. Ο Λάπας σε μια δύσκολη ενέργεια. Βαλμάς επιμένει, μάχη εκεί. Το τζάμπο λέει ο ρέφερι. Και κατοχή για Hannibal. Χριστόπουλος σε προσωπική ενέργεια, δεν σκοράρει. Λάπας για τον Βαλμά. Λάσκος στον Δελιδάκη. Λάσκος, 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Βαλμάς. Δύσκολη προσπάθεια, χωρίς τύχη. Του Δελιδάκη στον Χριστόπουλο. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό, από το επόμενο θα εκτελέσουν βολές οι φιλοξενούμενοι. Και συνεννόηση μεταξύ Χριστόπουλου και Δαμουλάκη, ο δεύτερος δεν περίμενε την πάσα. Πάσα του Λάπα, εκτελεί αμέσως και ευστοχή, κερδίζοντας και το φάουλ. Διαφορά στους 10, 18-28 και μια συμπληρωματική βολή για τον Χριστόφορο Βαλμά. Θα έρθει το έμεσο τρίποντο, rebound του Γκούβι. Το transition της Hannibal. Χριστόπουλος. Παραλίγο να γίνει το λάθος, πρόλαβε ο έτερος Χριστόπουλος. Ωραία ραχιά τρίπλα, πάσα για τον Δαμουλάκη που αστοχεί εξ επαφής. Κάποιο τρόπο η κατοχή ξανά για τη Hannibal και τρίποντο του Χριστόπουλου μάλιστα. Χριστόπουλος παίρνει από το χέρι την ομάδα του και την κρατά εντός του μάτς, 21-28. 3 λεπτά ακόμα στην τρίτη περίοδο. Βαλμάς για 2 έπειτα από τρίπλα, η μπάλα με μια διπλή αναπήδηση καταλήγει στα χέρια του Γκούβι, μαζεύει το αμυντικό. Χριστόπουλος με την ψυχολογία στα ύψη, θα αστοχήσει
στον εφημβιασμό. Βελιδάκης. Λάπας. Διακρίς από την κορυφή, αλλά στο σίδερο. Επιμένει και κερδίζει. Έξτρα κατοχή για την ομάδα του Δελιδάκης. Δεν πάει πάση για τον Παλμά. Λεύρο Χριστόπουλος. Τελευταίο δίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Κότσιφας για δύο, ελεύθερο θα αστοχίσει. Ο Δελιδάκης θα βρει την ευκαιρία να τρέξει 2-2 στον εφημβιασμό για τον Εθνικό και καλάθι από τον Κώστα Δελιδάκη, 21-30. Σε σούτι ο Πόντων θα αστοχίσει. Βαλμάς τρέχει και μαζεύει. Βαλμάς έχει πολύ ενέργεια στην ομάδα του. Δελιδάκης. Πάθει για κλέψιμο που δεν ολοκληρώνεται. Τόλιας σε προσωπική ενέργεια και δίνει φάουλο από τον Κούβη. Θα εκτελέσει πολλές. Συμπληρώθηκαν τώρα και τα 5 ομαδικά. Μάλλον όχι. Αυτό ήταν το 4ο ομαδικό της. Χάνε πολύ το σημαντικό ενώ ότι στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου όλα τα φάουλ οδηγούν στη γραμμή. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Νέο πρόσωπο για τον Εθνικό ως Ιαπάνης, ενώ για την Χάνιμπολ πέρασε ο Κότσιφας. Μάλλον ο Δελεφάντης πέρασε, διορθώνω. Στη θέση του Γούβι. Πάνης, Λάπας, προχωρεί στην αδύνατη πλευρά και ξαναπαίρνει για να εκτελέσει για 3. Νέο επιθετικό rebound. Πρόσεκτη Χάνιμπολ που κλέβει όμως την μπάλα με τον Χριστόπουλο. Αποφεύγει ωραία τον προσωπικό του αντίπαλο και σκοράρει πανέμορφο καλάθι. Χειροκροτήματα μάλιστα από τους παίκτες των Young Bowlers που αγωνίζονται έπειτα. Στόπουλος για 3. Τώρα θα αστοχίσει. Ο Θαμουλάκης βγάζει ωραία πάσα για τον Δελεφάντη που χρεώνεται με βήματα. Άρα. 17,8 για τη λήξη της περίοδου. Όλα για τον Εθνικό που προηγείται με 8 πόντους. Πάνης, ωραία φάση για καλάθι στη λήξη της τρίτης περίοδου. 23-33 λοιπόν, συν 10 για τον Εθνικό. Τελευταία 10 αγωνιστικά λεπτά στο κλειστό των Ανολιοσίων για να μάθουμε το τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα σε Hannibal και Εθνικό Star. Διαφορά στους 10, θυμίζω 11η αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο της D2, την 5η τους νίκη. Ψάχνουν οι τυπικά γηπεδούχοι Hannibal. Την έκτη ο Εθνικός. 3-4 ακόμα. Τον Βαλμάνα επαναφέρει από την baseline. Πάσα για τον Τόλια. Αστοχή αλλά μαζεύει ο ίδιος. Νέα 14. Και κερδισμένο φάουλ για τον Δελιδάκη. Δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Βάζει τη δεύτερη
23-34, ο Εθνικός ισοφαρίζει τη maximum διαφορά που έχουμε δει στο match, αυτό το συν 11 δηλαδή. Χριστόπουλος, προσωπική ενέργεια, δεν θα δικαιωθεί. Κύριος Καμπάνης στο rebound. Τολιάς, Σκαπάνης. Ξεμαρκαρίζεται και παίρνει ο Φλάσκος για να δοκιμάσει για 3. Είναι αδύναμο όμως το σούτ, μάλλον θα περάσει εκτός. Χριστόπουλος, πίσω από το screen για 3. Το βάζει σε τρομερή κατάσταση ο Κώστας Χριστόπουλος, βάζει ένα ακόμη τρίποντο. Το τρίτο δικό του, αν δεν κάνω λάθος, και κρατά την ομάδα του στο μάτς 26-34. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι εκπληκτικός. Θαλμάς απέναντι για τον Φλάσκο. Κόρνερ δίποντο με καμπύλη από τον Δελιδάκη που σκοράρει ξανά. Τέλει τη διαφορά στους 10, άμεση απάντηση από τον Εθνικό, 26-36. Στόπουλος τράκαρε, πάσαρε για τον Μπελεφάντη, ξαναπήρε από τον Κότσιφα. Δώσει ωραία πάσα, εκείνος αστοχή όμως εξ επαφής. Εδώ δύο εύκολοι πόντοι χάθηκαν και στον εφονδιασμό. Ο Φλάσκος, ο Τόλιας μάλλον, θα τιμωρήσει την Hannibal. 26-38. Η διαφορά αντί να πέσει στους 8, ανέβηκε στους 12. Χριστόπουλος. Στην πλευρά του screen, φάουλ χαμηλά. Πρώτο του Εθνικού στην τέταρτη περίοδο, ένα έχει και η Hannibal. Time out. Επιστροφή για τα εναπομείναντα 7 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Χριστόπουλος θέλει να τα βάλει με όλους, πασάρει ωραία για τον Γούδη, εκείνος χρεώνεται με βήματα όμως. Παραμένει το συν 12 του Εθνικού. Τόλιας, τα 6 δευτερόλεπτα, νέο σφυρίγμα για φάουλ. Από πλάγια θέση εύστοχο ξανά από τον Δελιδάκη που κάνει τρομερό μάτς. Δελιδάκης από τη μία και Χριστόπουλος από την άλλη, χάρμα η δέστη απόψε. 26-40 συν 14 maximum διαφορά. Πράγματα λένε και δυσκολότερα για τη Hannibal. Σουτ δύο πόντων του Δαμουλάκη είναι άστοχο. Δελιδάκης έκλεψε τιμοκαλάθι για τον Βαλμά που δεν θα λαφέψει τον εφηδιασμό. Ασίστ από τον Κώστα Δελιδάκη, 26-42, η διαφορά αρχίζει να φλερτάρει και με το συν 20. Και για να δούμε αν ο Χριστόπουλος μπορεί να ξαναβάλει την ομάδα του στο μάτς. Ή αν το τελευταίο πεντάλεπτο θα λάβει σιγά σιγά διαδικαστικό χαρακτήρα όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Χριστόπουλο. Παλμάς για τον Δελιδάκη. Διότι θα συνεργαστούν, δυναμικό heads out και κλέψουμε από τον Χριστόπουλο που θα αστοχίσει όμως τον εφονδιασμό. Δελιδάκης για 3. Rebound επιθετικό από τον Λάπα.
Νέα 14, αλλά κλέβει ο Γκούβης. Πρέπει να περάσουν το κέντρο και το κάνουν στα 17 δευτερόλεπτα. Οι γηπεδούχοι, τρίποντο εύστοχο από τον Μπελεφάντη, για να δούμε, 29-42. Προφορά στους 13. Άμυνα των γηπεδούχων γυρνά σε man-to-man. Να δούμε αν αυτό μπορεί να αλλάξει κάπως την κατάσταση. Ο Βαλμάς κατά το καλάθι θα στοχίσει, εποφελήσει εδώ όμως ο Σιαμπάνης και παντελώς ελεύθερος στα σκοράρει άνετα για το 29-44, 4 λεπτά για το φινάλε. Χριστόπουλος. Σταματά πασάρι για τον Μπελεφάντη. Κερδίζει φάουλ. Έξω η πρώτη βολή του Μπελεφάντη. Μέσα η δεύτερη. 30-44. Σιαπάνης. Καλή άμενα του Κούφη. Για τον εθνικό που θα έχει ακόμη 7 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Για να δούμε, ωραία πάσα για τον Τόλια, καλή άμυνα, χωρίς φάουλ. Από τον Δαμουλάκη, 4 δεύτερα ακόμα. Στην επαναφορά ο Λάπας. Σκριν για να πάρει την μπάλα ο Βαλμάς και να εκτελέσει για 2. Στο σίδερο και στα χέρια του Γκούβη. Στόπουλος. Λάθος πάσα, κλέβει ο Τόλιας. Φάουλ του Χριστόπουλου πάνω στον Βαλμά. Είχαν να δώσουν οι γηπεδούχοι, αυτόν το τρίτο έχουν άλλο να δώσουν. Δύο ομαδικά έχει ο εθνικός. Νομίζω ότι το μάτς δεν γυρνάει πλέον, παρότι υπάρχουν ακόμη 3 λεπτά. Σιαπάνης ταλαιπωρεί την αντιπαλή άμυνα, πασάρει για τον ελεύθερο Δελιδάκη, ο οποίος συνεχίζει το βιολί του. Δύο ακόμα πόντι. 30-46. Εκλέβουν οι φιλοξενούμενοι, 3-1. Σιαπάνης, αστοχία τον αριστερό διάδρομο. Στόπουλος τώρα. Στόπλος από το baseline, τον κόβει ψηλά ο Βαλμάς, εντυπωσιακός. Κάπως άναρχο τώρα το παιχνίδι, ένα τρίποντο άστοχο από τον Βαλμά. Χριστόπουλος θα το πάρει φυσικά για 3, ίσως να αλλίωσε την προσπάθειά του ο Λάπας. Πάνει στον εφημπιασμό. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι. Δαμουλάκης για 2, στη σίδερο. Τον πάνω από τον Τόλια. Και μακρινή πάση για τον Λάπα. Λάπας νικά τον Γκούβη, ωραίο καλάθι. Σπράττει το χειροκρότημα από τους συμπαίκτες του, τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Για να μάθουμε το τελικό σκορ, 30-48 προηγείται πλέον ο εθνικός Σταρ. Θα απαντήσει ο Μπελεφάντης για το 32-48.
Λάπας. Βελιδάκης, ωραία προσποίηση. Πασάρι για τον Σιαπάνη που κόβει σαν τρέιλερ και δίνει εξαιρετική πάσα για τον Λάπα. Εκείνος θα πετύχει το καλάθι, θα πάρει και το φάουλ για να φτάσει η ομάδα τους 50 πόντους και να προηγηθεί ξανά με 18. Πάνω του Χούβη. Αυστόπουλος προσπαθούν εκεί να τον παγιδεύσουν. Θα βγει πασάρι για τον Χούβη και να στοχίσει. Δελιδάκης για τρεις. Άλλο ένα καλάθι από τον Δελιδάκη που νομίζω ότι θα είναι αδικία να μην πάρει τον τίτλο του MVP. Πως δεν έχω στατιστικά μπροστά μου να δω πόσο έχει βάλει, σίγουρα πάνω από 20. Η απάντηση από τον Δαμουλάκη για την τιμή των όπλων 34-53, αυτό λογικά θα είναι και το τελικό σκορ. Δεν θα εκδηλώσει επίθεση ο Εθνικός. 34-53, ο Εθνικός θα φτάσει τις 6 νίκες σε 11 αγώνες. Πέφτουν στο 4-7 οι γηπεδούχοι, οι Hannibal δηλαδή. Αυτά από εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.